Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε πρόσκαιρη αναστάτωση το μεσημέρι στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Επί της λεωφόρου Καζαντζίδη, λίγο πριν τα φανάρια της βιομηχανικής, ένα αυτοκίνητο με έναν επιβάτη εξετράπει της πορείας του με αποτέλεσμα να καρφωθεί στην άκρη του δρόμου, με αυτόπτες μάρτυρες να σχολιάζουν πως στο δρόμο υπήρχαν λάδια. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 1:30 το μεσημέρι, ενώ για λίγη ώρα προκλήθηκε μποντιλιάρισμα. Την οδηγό απεγκλώβησε από το αμάξι της ένας περαστικός, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ και πυροσβεστικοί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Λάδια είχε ο δρόμος κάτω, χλήστηκε το αυτοκίνητο, την ύπεξε στο κράσπεδο και μετά ήρθε εδώ. Τι να σου πω. Η γυναίκα όμως καλά, βγήκε μόνη σε... Εγώ την έβγαλα έξω, εγώ. Πονούσε λίγο εδώ στο σίδος, αυτό ήταν όλο. Τώρα δέστε τι κάνετε με τα λάδια. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουν. Συνέχεια πέφτουν στη στροφή αυτή. Συνέχεια. Τα μεγάλα φορτηγά που κατεβαίνουν από την βιομηχανική. Εγώ ήμουν έξω και έψινα, γιατί έχω παρέα στο σπίτι, και άκουσα το θόρυβο από το χτύπημα. Και λέω, κάνα δύο αυτοκίνητα χτυπήσανε μεταξύ τους. Και ήρθαμε εδώ και είδαμε αυτό το χάλι. Έχουν πέσει λάδια. Λέει η γυναίκα, όπως πάτησε τα λάδια, της έφυγε το αυτοκίνητο και έπεσε απέναντι. Αυτά. Καλά η γυναίκα όμως είναι η υγεία της. Λίγο λέει πονάει εδώ μπροστά στο στήθος της. Θα δούμε τώρα που την πάνε μέσα τι θα βγάλουν.